Όσα έχω να τα φάμε. Αλεξικέρευνα. Πες ναι και πάμε. Τρέμε. Θέλεις μπαράκια. Πάμε. Σε περιμένω στη στάση. Θέλεις μπουζούκια. Πάμε. Πάσε κάτω την ομπρέλα σου. Πες ναι και πάμε. Βροχή. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Γιώργος λέγομαι. Καλησπέρα, Άγγελος. Χαίρο πολύ. Σε βλέπω εδώ και έχεις κάτσει στο παγκάκι και αράζεις και κάνεις τσιγαράκι σου. Και ψάχνω γενικότερα τα τελευταία χρόνια κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τον κόσμο τον οποίο ζούμε και μας περιβάλλει. Και θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες απόψεις μαζί σου και να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για κάποια θέματα. Και βέβαια, μπορεί να βγει ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Για να δούμε, για πες. Πιστεύεις στην ακαδημαϊκή γνώση ή στην κοινή λογική? Η αλήθεια είναι λίγο περίεργη τώρα εδώ πέρα, γιατί πιστεύω στην ακαδημαϊκή γνώση, όχι όμως αυτή που μας πλασάρουν, αλλά αυτή που μπορεί μόνος του ο καθένας να μάθει, πέρα από τις έτοιμες γνώσεις. Τώρα η κοινή λογική θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο, ειδικά στις μέρες μας και εδώ και αιώνες, θα έλεγα, διαμορφώνεται για να είναι κοινή κιόλας. Άρα τίνεις πιο πολύ προς την κοινή λογική? Τίνω περισσότερο προς το προσωπικό ακαδημαϊκό και όχι όμως το ακαδημαϊκό που θέλουν να μας σερβίρουν. Σωστά. Ωραία. Νομίζω ότι σύστημα, συμφωνούμε. Το παγκόσμιο σύστημα, βασικά. Ωραία, ωραία. Πιστεύεις στον πλούτο ή στην ευτυχία? Τίνω περισσότερο στην ευτυχία. Πιστεύω ότι ο πλούτος θα έρχεται. Ενώ η ευτυχία πρέπει να είναι κάτι που αξίζει περισσότερο από όλα, ίσως. Ό,τι και αν συμβαίνει, έχουμε πλούτο ή δεν έχουμε, καλό είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Και όλα τα άλλα θα έρθουν, κάπως έτσι. Πιστεύεις ότι οι σκέψεις είναι δικές σου? Να σου πω την αλήθεια, και ναι και όχι, με την έννοια ότι ξέρω ότι εδώ και όσα χρόνια υπάρχει αυτός ο κόσμος, έχουν γεννηθεί και γεννιούνται συνέχεια τόσο πολλοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί σκέφτονται τόσα πολλά. Δεν ξέρω τελικά αν κάτι είναι δικό μου ή αν κάτι που σκέφτομαι εγώ κάποτε μπορεί να το έχει σκεφτεί και ο ίδιος ο Χίτλερ ή ο Αϊνστάιν ή δεν ξέρω. Να. Οποιοςδήποτε. Ξέρεις αυτό πώς το λέω ουσιαστικά? Στο λέω από την άποψη ότι δηλαδή, από την ώρα που γεννήθηκες, σου μαθαίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Τα οποία μέχρι να πας έστω, πιστεύω, 10, 11, 12 χρονών, δεν έχεις κριτική σκέψη ακόμα αναπτύξει για να τα σκεφτείς. Σίγουρα. Οπότε, αν βάλεις κάτω και τα ρεθίσματα που βλέπεις από το Hollywood, από τις ταινίες, από τις σειρές. Συγγνώμη, λέγανε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν υπάρχει. Θυμάμαι τον εαυτό μου από τα 10, από τα 16 χρόνια και μετά να αρχίζω κάπως να έχω κριτική σκέψη. Μάλιστα. Ίσως άργησα πιο πολύ από τους άλλους, δεν ξέρω. Και για να καταλήξουμε. Και για να καταλήξουμε και στην τελευταία ερώτηση που είναι και πιο σημαντική, η γη που ζούμε, τι σχήμα πιστεύεις ότι έχει? Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ουσιαστικά τίποτα. Από πολύ μικρός άρχισα να αμφιβάλλω ουσιαστικά πάνω κάτω για τα πάντα, δηλαδή ίσως αυτό που νομίζω εγώ πάντα. Είχα διαβάσει για διάφορες θεωρίες περί κύλης γης, κούφιας γης. Τελευταία άκουσα και για την επίπεδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μελετήσει καλά καμία από όλες αυτές τις θεωρίες. Λίγο πιο πολύ είδα πράγματα για την επίπεδη γης, όσο έχω ψηλό ακούσει. Από το ίντερνετ δηλαδή περισσότερο, από το ίντερνετ. Το θέμα είναι προσωπικά για μένα υπό έρευνα, δηλαδή
αν δεν δω με τα μάτια μου, δεν πιστεύω τίποτα. Το έχω αυτό. Γενικά, σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς είναι οι υπόλοιποι. Σίγουρα δεν υπάρχουν κι άλλοι σαν και εμένα. Εσύ πού τίνεις περισσότερο, προς ποια θεωρία τίνεις? Προς αυτό τίνω περισσότερο. Δεν ξέρω αν φανώ λίγο περίεργος, αλλά σαν να τίνω λίγο πιο πολύ στο επίπεδο. Γιατί οτιδήποτε έχει σχέση, ας πούμε, με το στρογγυλό είναι οτιδήποτε μου έχουν δείξει άλλοι, από φωτογραφίες, από την τηλεόραση, ως το αληθινό. Έγινε κάτι και... Νιώθω σαν χαζός να πιστεύω κατευθείαν αυτό που βλέπω, δεν ξέρω, ίσως... Έχει γίνει κάτι, ας πούμε, το τελευταίο καιρό που λες με την επίπεδη γη και τίνεις περισσότερο προς τα εκεί, σου συνέβη κάτι, ας πούμε, είδες κάτι και... Ας πούμε, πίστηκες, σε έκανε να το ερευνήσεις περισσότερο. Έχω ακούσει για διάφορα πειράματα που γίνονται, τα οποία δείχνουν ότι φαίνεται να είναι επίπεδη. Από εκεί πέρα, πέρα από το τι έχω ακούσει, γιατί και αυτά είναι πληροφορίες, όπως και οι άλλες πληροφορίες που μας λένε από τους άλλους ότι είναι στρογγυλή. Απ' την άλλη, προσωπικά, επειδή θέλω να καταλήγω πάντα στο προσωπικό, στο τι βλέπω εγώ με τα ίδια μου τα μάτια, παρά το τι μου λένε οι άλλοι ότι υπάρχει, πριν 2-3 μέρες ένα περιστατικό που συνέβη, βρισκόμουν σε ένα λοφάκι εδώ στη Κυψέλη, Αλεπότρυπα λέγεται, και κοίταζα γύρω-γύρω τον ορίζοντα, σκεπτόμενο στη θεωρία για την επίπεδη γη. Κοίταζα γύρω-γύρω τον ορίζοντα και πραγματικά έβλεπα παντού ένα απέραντο επίπεδο. Το μόνο που φαινόταν σαν στρογγυλό, μου έκανε εντύπωση γιατί το είχα ξαναπαρατήσει άλλη φορά, είναι αυτό που λένε ο θόλος, ο ουρανός δηλαδή. Ήταν σαν να υπήρχε μια καμπυλότητα από πάνω μου καθώς κοίταζα γύρω-γύρω. Αλλά όχι στο επίπεδο της γης. Μέρα, το επίπεδο αυτό. Της γης φαινόταν ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Επίπεδο, όχι βράδυ. Βράδυ. Βράδυ, αλλά... Βράδυ. Κοίτα, ο σκοπός που σε προσέγγισε ουσιαστικά... Όταν την ώρα που δει ο ήλιος προς το βράδυ, ας πούμε, είχε έτσι ένα μυδρό φως και επειδή ήταν και τέρμα ψηλά, βλέπεις όλο γύρω-γύρω, δεν έχεις κάποιο άλλο βουνό γύρω σου, είσαι τέρμα στην κορυφή σε αυτό το λοφάκι, στην Αλεπότρυπα. Επομένως μπορούσα να δω όλο τον ορίζοντα κανονικά γύρω-γύρω. Κοίτα, να σου πω, ο λόγος που σε προσέγγισα... Να το δεις και εσύ κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Γιατί όχι, απλά ο λόγος που σε προσέγγισα είναι ότι ήθελα να σου συζητήσω για αυτό το θέμα συγκεκριμένα. Πάντως πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να μην το ξεχάσω. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω ότι το ξέχασα τώρα, ίσως το φέρει κουβέντα, πες με μάλλον αυτό που θέλεις να πεις, okay. Συγγνώμη. Ήθελα να σε προσεγγίσω με το ότι ήθελα να σε ρωτήσω για τη γη, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια εγώ ψάχνω, κάνω κάποια πειράματα όπως θέλεις πες το, και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γη τελικά είναι επίπεδη. Και αυτό που μου έλεγες πριν, θυμάσαι που μου λες προτιμώ την ακαδημιακή γνώση αλλά την προσωπική, τη δική μου, ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι, αυτό λέγεται φυσική επιστήμη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η επιστήμη η οποία μπορείς να αναλύσεις κάτι, να το επαναλάβεις και να το αποδείξεις ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανά πάσα στιγμή αποδεικνυόμενο, δεν υπάρχει τρόπος να το καταρρύψεις, δηλαδή παραδείγματος χάρη η φωτιά καίει. Ακριβώς. Δηλαδή, 100 άνθρωποι να έρθουν να σου πούνε ότι η φωτιά παγώνει ή ότι έχει χρώμα πράσινο αντί για κόκκινο. Όπως είναι και η επιστήμη του Ιπποκράτη, είναι φυσική επιστήμη, βασίζεται ακριβώς αυτό που λες, ειδικά αυτό που πες τώρα, η φωτιά καίει. Δηλαδή, είναι τελείως φυσικά όλα. Ένα σύστημα, για παράδειγμα, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την τωρινή ιατρική. Η ιατρική του Ιπποκράτη που ορκίζονται σήμερα οι γιατροί. Δηλαδή, ανατριχιάζονται σχεδόν, γιατί έχω σπουδάσει ιατρική στο παρελθόν, άσχετα αν δεν ασχολούμαι τώρα. Α, ωραία. Χαίρομαι, Βασικά είμαι σκητσογράφος, δεν έχω πρόβλημα να το πω.
Δεν υπάρχει θέμα, προς Θεού. Αντιθέτως, μου άρεσε το προβάλλω γενικότερα, ειδικά με τα σκίτσα μου παρά μελόνια, τέλος πάντων. Και το πιστεύω, αυτό μου έχει μείνει, δηλαδή ότι... Αυτό μας το λέει ο δάσκαλος, που μας μάθαινε βοτανοθεραπεία και υποκρατική ιατρική, μας έλεγε αυτό, ειδικά στα πρώτα μαθήματα, μας είπε αυτό που θέλω από εσάς είναι να βασίζεστε στις αισθήσεις σας και στο τι μπορείτε να αντιληφθείτε από την επαφή σας με το φυσικό περιβάλλον. Και προσπαθώ να το εφαρμόζω σε όλα και ακόμα και αν φυσικό περιβάλλον επομένως τι είναι, είναι η γη. Το θέμα της συνέντευξης. Θα ήθελες να σου πω έτσι ένα-δύο πραγματάκια να τα συζητήσουμε μαζί που έχω καταλήξει και εγώ σε κάποια... Έχω καταλήξει κάποια αποτελέσματα τα οποία βάσει της φυσικής επιστήμης μου αποδεικνύουν καμία σχέση με αυτό που μας λένε. Δηλαδή ότι η γη είναι σφαίρα. Mm-hmm. Να σου πω, παράδειγμα, το πιο σημαντικό από όλα, έτσι, για μένα είναι το νερό. Το νερό είναι το πιο ακριβές πράγμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να μετρήσουμε αν η γη είναι επίπεδη ή όχι. Μια μικρή παρένθεση λοιπόν. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του νερού? Οι φυσικές ιδιότητες του νερού είναι ότι όπου και αν το βάλεις πάντα θα είναι επίπεδο και ότι το νερό ποτέ δεν καμπυλώνει. Πάντα βρίσκει το επίπεδό του και πάντα παραμένει επίπεδο, ίσιο. Δηλαδή, όταν βάλεις νερό σε ένα ποτήρι, πάνω-πάνω θα είναι πάντα επίπεδο, όπως και να το γύρεις το ποτήρι. Πάνω-επιπάνω, αν βάλεις νερό σε μια λεκάνη. Που ακουμπάει πάνω. Δηλαδή, θα καταλήξω, θα σου πω. Το νερό, είπαμε, σε ένα ποτήρι, το νερό σε μια λεκάνη, το νερό στην πανιέρα, το νερό σε μια πισίνα, το νερό σε μια λίμνη. Άρα θα μπορούσε να ισχύει και το ίδιο σε έναν ωκεανό. Γιατί το νερό πρέπει πάντα να εμπερικλείεται κάπου. Λογικά, για να ναι. Είναι επίπεδο. Λογικά, όπου ναι. Και αν κοιτάξεις το νερό, από όποιο footage που λέμε έτσι από το ίντερνετ, στο YouTube, όπου και αν κοιτάξεις το νερό και στη θάλασσα όταν πηγαίνεις τώρα που είναι καλοκαιράκι, το νερό είναι πάντα επίπεδο. Άρα λοιπόν, αφού 70% της γης, με 80% μας λέει η NASA ότι είναι νερό, πώς γίνεται αυτό το νερό να καμπυλώνει? Μήπως καμπυλώνει επειδή συγκρατείται από αυτό που λένε για τη φυγόκεντρο δύναμη καθώς περιστρέφεται η γη. Αυτό μάλλον το έχει πιάσει ανάπτυξη. Συγκρατεί και το... Όχι, όχι. Γιατί εκεί βασίζουν και τη βαρύτητα. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Η φυγόκεντρος δύναμη θα έβγαζε το νερό από τη σφαίρα. Δηλαδή όπως περιστρεφόταν η μπάλα της γης, έτσι όπως περιστρέφεται η γη, θα έπρεπε το νερό να μαζευτεί το περισσότερο στον ισημερινό. Και μετά να φύγει από το κέντρο. Και γι' αυτό και λέγεται φυγόκεντρος. Φεύγει από το κέντρο. Όντως. Αυτό που λένε ότι τη συγκρατεί την μπάλα, το νερό στην μπάλα της γης. Ήθελα να πω για αυτό που. Για τη βαρύτητα. Πώς εξηγούν τη βαρύτητα. Για τη βαρύτητα. Με λένε ότι η βαρύτητα μήπως κρατάει και το νερό έτσι. Έτσι μας λένε ότι η βαρύτητα είναι μια μαγική αόρατη δύναμη, την οποία δεν την έχουν μετρήσει. Έπρεπε να πέσει, ας πούμε, ένα μήλο στο κεφάλι ενός τύπου για να το καταλάβει. Δηλαδή τα φύλλα τόσα χρόνια κάθε φθινόπωρο που πέφτουν δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Έπρεπε να πέσει ένα συγκεκριμένο μήλο. Τα φύλλα όμως που πέφτουν κάθε χρόνο από τα δέντρα, αυτό δεν μπορούσε να το σκεφτεί, έπρεπε να ήταν μήλο. Τι εννοείς δεν την έχουν μετρήσει αυτή τη δύναμη? Η βαρύτητα, αν δεις δηλαδή και στο ίντερνετ και σε εγκυκλοπαίδες. Φυσικοί κάνουν ανάλυση πάνω στη βαρύτητα. Ναι, κάνουν ανάλυση, έχουν αναπτύξει κάποιες σταθερές για να τους βγαίνουν οι εξισώσεις. Και γι' αυτό τις έχουν ονομάσει σταθερές. Λοιπόν, ουσιαστικά παίρνουν αξιώματα, δηλαδή πράγματα τα οποία τα δέχονται χωρίς απόδειξη. Δηλαδή η βαρύτητα, όπου θέλεις να το ψάξεις, λέει καταρχάς λέγεται η θεωρία της βαρύτητας, γιατί είναι υποθεωρία. Δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχουν μετρηθεί τα βαρυτικά κύματα, δεν έχει μετρηθεί τίποτα. Όντως. Όντως. Μπορείς να το ψάξεις δηλαδή και εσύ. Δεν έχει μετρηθεί τίποτα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να το μετρήσουν. Δεν φαίνεται, δεν το βλέπουν σε μικροσκόπιο, δεν υπάρχει κάποιο όργανο που μπορεί να το μετρήσει. Απλά έχουν βγάλει μια σταθερά. Την επιτάχυνση της βαρύτητας που είναι 9,81 μέτρα στο τετράγωνο, αν θυμάμαι καλά. Στη φυσική το λένε γάμα, γάμα ελληνικό. Το συμβολίζουν. Αλλά ουσιαστικά δεν το έχουν μετρήσει ποτέ. Και βάσει τη. Καλέ, θα θυμάμαι μητέρα από το σχολείο πολύ. Κάπου Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου το είχαμε μάθει αυτό. Από μικρά μας μαθαίνουν. Γιατί αν θυμάσαι, τι ήταν το πρώτο πράγμα που μάθαμε σχολείο? Ένα και ένα κάνουν δύο. Στο σχολείο όμως με το πήγε σχολείο, πρώτη δημοτικού, νηπιαγωγείο κτλ. Αν θυμάσαι, όλοι είχαμε μια υδρόγειο στο σχολείο. Και το πρώτο πράγμα που σου μάθανε ήταν ένα και ένα κάνουν δύο και η γη είναι σφαίρα. Και εμείς με το μυαλό που είχαμε τότε, δεν είχαμε κριτική σκέψη, ήμασταν 5 και 6 χρόνια παιδάκια. Σιγά μην κάτσουμε τώρα. Το δεχόμασταν αμέσως και εγώ, δηλαδή το θυμάμαι αυτό. Έτσι. Και άμα δεν σου έλεγα και εσένα τώρα κάτι, μπορεί π.χ. να μην το σκεφτόσουν ποτέ στη ζωή σου. Να συνέχιζες δηλαδή μια χαρά. Κάποια στιγμή θα πέθαινες, όπως πεθαίνουμε όλοι, και δεν θα το έχεις σκεφτεί καν. Οπότε βάσει της φυσικής επιστήμης, αφού δεν μπορείς να δεις κάτι και δεν μπορείς να το επαναλάβεις και δεν μπορείς να το αποδείξεις. Άρα δεν ισχύει.
Ναι, άμα δεν μπορεί να το αποδείξεις. Είναι θεωρία, σκέτη. Έτσι λένε, έτσι λέγεται. Η θεωρία της βαρύτητας. Δεν έχουν αποδείξει κάτι. Δηλαδή, ακόμα και αν μπει στο YouTube, ας πούμε, ο μεγαλύτερος αστροφυσικός. Δεν το έχω ψάξει πολύ αναλυτικά. Να σου πω. Ο μεγαλύτερος αστροφυσικός αυτή τη στιγμή στον κόσμο λέγεται Neil deGrasse Tyson. Αν σου λέει κάτι το όνομά του. Είναι ένας μαύρος με ένα μουστάκι. Και καλά είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή σε αστροφυσικό κτλ. Και είναι μια συνέντευξή του που του λένε What is gravity? Και λέει I don't know, next question. Τι είναι η βαρύτητα? Δεν ξέρω, επόμενη ερώτηση. Και αυτό όλο το απαντάει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. A gravity waves were predicted to move at the speed of light in Einstein's equations. And if you have a graviton, the propagator of gravity, that would also move at the speed of light. So, there you have it. Now, we've never detected a graviton. Nor have we directly detected gravity waves. But we have top people working on it. There's the... Wow. The Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory, shortened to LIGO, is a multi-location observatory that uses high technology lasers and interferometers where it knows the distances between two points in long tunnels accurate to like the width of the nucleus of an atom. But now we've never detected a graviton. Nor have we directly detected gravity waves. But we have top people working on it. What is gravity? We have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. Okay. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. What is it? I think Einstein, in an Einsteinian answer, we would say gravity is the curvature of space and time. And objects will follow the curvature of space-time, and we interpret that as a force of gravity. That's probably the best answer I can give to a what is gravity question, or why is there gravity. What a great science fiction story. I know that came from the Big Bang, and I'm watching it, and it's taken 13.8 billion years to reach you. Big Bang. What a great science fiction story then. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το πει ένας άνθρωπος που θεωρείται ο μεγαλύτερος αστροφυσικός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απάντηση αυτή η επιστημονική. Έτσι δεν είναι. Είναι μαλακία. Δηλαδή... Και εγώ έχω έναν καλύτερο τρόπο αυτό να σου πω. Πότε έγινε, τώρα έχουμε 2017. Το 2015 νομίζω. Υπάρχει στο YouTube. Ναι. Δηλαδή, άμα γράψεις Neil deGrasse Tyson What is Gravity στο YouTube, πιστεύω ότι 99% θα στο βγάλει αμέσως. Και του λέει η τύπησα που του παίρνει συνέντευξη What is gravity, I don't know, next question. Δεν ξέρω, επόμενη ερώτηση. Εγώ όμως έχω έναν καλύτερο τρόπο να αποδεικνύω αυτό που λένε βαρύτητα. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάθεσαι αυτή τη στιγμή στο παγκάκι εδώ πέρα και μου μιλάς? Για ποιο λόγο δεν φεύγεις στον αέρα πάνω? Γιατί είσαι πυκνός. Είναι θέμα πυκνότητος. Mm-hmm. Όταν ένα σώμα είναι πιο πυκνό από το οξυγόνο που το περικλεί, πέφτει κάτω. Όταν είναι πιο αραιό από το οξυγόνο που το περικλεί, ανεβαίνει πάνω. Παραδείγματος χάρη το ήλιον στα μπαλόνια. Το ήλιο, τι είναι, κάποια μορφή αντιβαρυτικής δύναμης? Όχι. Απλά είναι πιο αραιό από το οξυγόνο. Και γι' αυτό όταν φουσκώσεις ένα μπαλόνι με τα πνευμόνια σου με οξυγόνο, θα μείνει για πάντα κάτω. Όταν βάλεις ένα μπαλόνι με οξυγόνο, τι θα κάνει, θα πάει πάνω. Ναι. Άρα τι είναι αυτό, αντιβαρυτικά? Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ δεν θέλω να μου πεις. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να μου πεις ναι, έχεις δίκιο και όλα αυτά. Ξέρεις. Δηλαδή το λέω με καθαρά φυσική κοινή λογική. Όντως. Σκέφτομαι αυτά που λες και τα έχω περίπου ξανασκεφτεί. Αυτό με την πυκνότητα και την αραιότητα, όντως, φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη λογική. Έχει καμιά σχέση το ότι όταν πεθαίνει κάποιος, το σώμα του γίνεται πιο βαρύ? Αυτό δεν το ήξερα καν, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μου το λέει. Δεν το έχω ακούσει ποτέ καν αυτό, δεν το ήξερα καν. Και... Υπάρχουν και μετρήσεις πόσο βαρύ γίνεται, και από ζωάκι δηλαδή, και που και πεθάνε ένα γατάκι μου, πολύ μικροσκοπικό, σαν τη χούφτα μου μέγεθος. Έγινε, από τη στιγμή που πέθανε και μετά έγινε μέχρι να το πάω να το θάψω, έγινε πολύ βαρύ το σώμα του, δεν ξέρω γιατί. Δεν σε μάθα κι εγώ κάτι. Ωραίο, ωραίο. Είναι λίγο έρευνα κι αυτό, δεν ξέρω. Δεν το ήξερα καν αυτό. Αυτό ίσως σε σχέση με τη δύναμη της ζωής δημιουργεί κάποια ελαφρύτητα, τι να πω.
Πάμε σε πολύ μεταφυσική. Εντάξει, εγώ προσπαθώ τώρα σε συγκεκριμένο θέμα με το αν η γη είναι σφαίρα ή όχι. Όσον αφορά την πυκνότητα και την αραιότητα, το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, τώρα. Συνολικό, για να... δηλαδή. Δεν θέλω να πάμε σε πνευματικού επίπεδου συζήτηση, ναι. Γιατί δεν θα μπορούμε να το αποδείξουμε κιόλας. Εμείς μιλάμε καθαρά πλέον για φυσική. Αν και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, θα το ψάξω δηλαδή. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί πέρα, ούτε και εγώ μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι που ψάξιμο όλα αυτά. Ουσιαστικά ο μόνος τρόπος, μάλλον ο μόνος λόγος που ο κόσμος πιστεύει ότι ζούμε σε μια σφαίρα είναι επειδή του το είπαν όταν ήταν μικρή και επειδή του δείξανε και κάποιες φωτογραφίες. Εσύ αυτές τις φωτογραφίες τις έχεις δει. Ναι, που από... δείχνουν από το διάστημα. Ναι, από πολύ μικρό είχα και στο δημοτικό, ειδικά άλμπουμ, ξέρω εγώ, με τους πλανήτες, τρισδιάστατα. Όπως όλοι μας. Ναι. Όπως όλοι μας. Και εγώ το είχα αυτό. Και εγώ είχα μικρό υδρόγειο στο κομμωδίνο μου. Και ακόμα την έχω την ίδια. Και ήθελα να γίνω και αστροναύτης όταν ήμουν μικρός. Και είχα μάθει και πόσο καιρό κάνει ο Άρης και ο Πλούτονας και ο Ερμής και η Αφροδίτη να περιστραφούν γύρω από τη γη, από τον ήλιο σε σχέση με τη γη και όλα αυτά. Και τελικά από ό,τι κατάλαβα είναι όλα παραμύθια. Ας πούμε όλες οι φωτογραφίες που έχει βγάλει η NASA, η πρώτη φωτογραφία βγήκε το 1972, αν πάρεις τη φωτογραφία και την του πάρεις ανάποδα και δες δεξιά πάνω, τα σύννεφα σχηματίζουν τη λέξη σεξ. Υπάρχει... Είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο, γιατί άμα δεις την ίδια φωτογραφία λίγο πιο κάτω και αριστερά, έχει τρία σύννεφα τα οποία είναι copy-paste με Photoshop tool. Δηλαδή επειδή μάλλον βαριούνται να τη ζωγραφίσουν. Ξέρεις με το Photoshop, να βάλουν πινελιά-πινελιά το χεράκι τους, κάνουν copy-paste στα σύννεφα. Κατάλαβα. Αυτά όλα μπορεί να το ψάξει μόνο σου. Δηλαδή μπορεί να μπει στο site της NASA. Κατάλαβα, γιατί είμαι σκητσογράφος και ξέρω και από φόντες ότι. Αν μπει στο site της NASA, λέει ότι όλες οι φωτογραφίες είναι composite. Δηλαδή είναι φτιαγμένες κομμάτι-κομμάτι από υπολογιστή. Δεν είναι καμία ολόκληρη. Και υπάρχει και συνέντευξη του Robert Simmons, ο οποίος δούλευε πασχετός τότε για την NASA. Μπορεί να το δει δηλαδή, αν πα στην συνέντευξή του στο Ιντερνετ. Όπου λέει it is Photoshop because it has to be. Είναι Photoshop, λέει, γιατί πρέπει να είναι. Εγώ, λέει, δεν είμαι αστροναύτης, δεν έχω πάει ποτέ στο διάστημα. Εμένα μου δίνουν, λέει, απλά δεδομένα σε μορφή strips, σε γραμμές-γραμμές και εγώ τα βάζω στη σειρά, φτιάχνω αυτό που θεωρώ ότι είναι το σωστό και βάζω και κάποιες πινελιές. Δηλαδή, βάζει την αντανάκλαση του ηλίου πάνω στη γη, βάζει τα σύννεφα μετά. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν μπορείτε. Έχουμε, ας πούμε, το Hubble. Είναι 16 χρόνια εκεί πάνω. Δεν μπορεί στα 16 χρόνια που πετάει το Hubble να γυρίσει 180 μοίρες να βγάλει μία selfie της γης. Δηλαδή, πώς να το πω, έχεις τραβήξει 80 γαλαξίες, 100 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη γη. Δεν μπορείς να κάνεις ένα έτσι να το γυρίσεις και να πάρεις τη γη. Η αλήθεια είναι ότι γενικά, ρε παιδί μου, ότι όλο το σύστημα θέλει να μας σερβίρει έτοιμες εικόνες και γνώσεις για το ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο κόσμος, ποια είναι η σωστή θρησκεία, ποια είναι η σωστή φιλοσοφία, ποια είναι... η σωστή εικόνα του ίδιου μας του κόσμου. Θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται απλά για να όλοι να πιστεύουν τα ίδια πράγματα, έτσι ώστε να είναι πιο ελεγχόμενοι, να μην ξέρουν για πράγματα που δεν συμφέρει το σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, αυτό που λέω, δεν γίνεται εδώ ή σε 2-3 μέρη, δυστυχώς συμβαίνει παντού. Mm-hmm. Υπάρχει όντως ένα παγκόσμιο σύστημα που τα οθεί όλα αυτά, που φροντίζει να ουσιαστικά να κάνει όλους τους ανθρώπους πάνω κάτω όσο γίνεται ίδιους και απερίσκεπτους, έτσι ώστε να ελέγχονται εύκολα. Ναι. Και να κρατιούνται και ήσυχοι. Και, αν το και να μην ψάξουν κιόλας, γιατί άμα νομίζουν έστω ότι ξέρουν π.χ. για τη γη, δεν θα χρειαστούν να ψάξουν ποτέ. Άρα θα είναι ήσυχοι αυτοί που δεν θέλουν να ψάξουν. Ουσιαστικά σου, εγώ πιστεύω ότι σου σερβίρουν τη γη, δηλαδή η NASA για ποιο λόγο δημιουργήθηκε. Η NASA δημιουργήθηκε για να σε πάνε και καλά για να σου δείξουν ότι πήγανε στο διάστημα, για να μπορέσουν να σου δείξουν τη σφαίρα. Κατάλαβες, για να σου πούνε να, εδώ πέρα ζεις και όταν έχεις τους ανθρώπους σε μία σφαίρα, τους έχεις πιο ελεγχόμενους. Γιατί όταν βλέπει ο άλλος τώρα που έχει πάει 15-18 χρονών που ήθελε μικρός να γίνει αστροναύτης και δεν ξέρω τι και εξερευνητής και όλα αυτά που λέγαμε μικρή, ουσιαστικά όταν βλέπεις ότι έχει εξερευνηθεί το παν, εσύ. Δεν έχεις λόγο πλέον να εξερευνήσεις κάτι, αφού λες εξερευνήθηκαν τα πάντα. Ακριβώς, ναι. Καταλαβες. Οπότε, όταν έχεις τους ανθρώπους σε μια μπάλα και τους την έχεις δείξει κιόλας, τελείωσε. Και μια μικρή παρένθεση περί μπάλας, γιατί όλες οι φωτογραφίες που μας δείχνουν είναι η τέλεια σφαίρα. Αυτός ο Neil deGrasse Tyson που σου λέγα ο μεγαλύτερος αστροφυσικός, σε μια άλλη του συνέντευξη που υπάρχει και αυτή στο YouTube, του λέει ένας. Τι σχήμα έχει γη και λέει, δεν είναι λέει ακριβώς λέει σφαίρα, είναι oblate spheroid. Είναι σφαιροειδές. Είναι δηλαδή. Ενώ λένε ότι είναι σφαιροειδές ή αυγοειδές κάποιοι,
στις εικόνες δεν το δείχνουν αυτό, δεν ξέρω γιατί. Είναι αυτό που λέω και. Μπάλα, πάντα. Είναι αυτό που λέω σε όλους. Που λέω, εγώ είμαι 1,70 καστανομάλης, αλλά αν με βγάλεις φωτογραφία, βγαίνω 2 μέτρα ξανθός με γαλάζια μάτια. So you spin, you know, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. It's wider in the middle than it is. So Earth, throughout its life, even when it's from the spinning, and it got a little wider quicker than it does. So it's not actually a sphere. It's oblate. Officially, it's an oblate sphere. But not only that, it's slightly wider below the equator than above. A little chubbier. A little chubbier. Yeah, chubby's a good word. It's like pear-shaped. Καταλαβες. Όχι, αυτό είναι όντως περίεργο τώρα, αλλά δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, αλήθεια. Ενώ λένε ότι είναι αυγοειδές και δεν είναι ακριβώς σφαίρα, γιατί φαίνεται ακριβώς σφαίρα στις εικόνες που δείχνουν. Φαίνεται, δεν είναι αυγοειδές. Να σου πω και το άλλο. Δεν το έχω προσέξει. Τον πλανήτη Πλούτονα, τον ξέρεις. Ναι. Ο πλανήτης Πλούτονας ανακαλύφθηκε την ίδια χρονολογία που ο Walt Disney έφτιαξε τον Πλούτο. Τον ναι. Πλούτονα δηλαδή, δεν από τα αγγλικά στα ελληνικά. Και άμα δεις την επίσημη φωτογραφία της NASA, είναι, μιας και είσαι μου πει σκητσογράφος, ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να βλέπεις το περίγραμμα του Πλούτο, του σκυλιού που είχε ο Disney. Mm-hmm. Άμα δεις τον πλανήτη Πλούτο να σε φωτογραφία, πήγαινε ψάξω μετά όταν θα πας σπίτι σου, mm-hmm. Θα δεις ότι έχει το περίγραμμα του Πλούτο. Περίεργο. Να,